Να διευκρινίσουμε, η μέτρηση έχει γίνει σε 1000 άτομα χθες και σήμερα το μεσημέρι. Συνεπώς πρόκειται για δημοσκόπηση μετά τον ανασχηματισμό και μετά το Σαββατοκύριακο, που αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολο για καλοκαιρινές έρευνες. Πρόθεση ψήφου λοιπόν σε αυτά τα 1000 άτομα. Νέα Δημοκρατία 21% και για πρώτη φορά σε δική μας μέτρηση αποκτά προβάδισμα έναντι του Πασόκ, το οποίο είναι στο 20,1%. Στην προηγούμενη μας μέτρηση στις αρχές Μαΐου, το Πασόκ είχε 21,9%, συνεπώς υπόκειται σε μία πτώση 1,8%. Η Νέα Δημοκρατία είχε 20,2%, συνεπώς έχει μία μικρή άνοδο 0,8%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στην τρίτη θέση, ανωδικό με 9,2%. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός κ. Καρατζαφέρη στην τέταρτη θέση, με μικρή κάμψη στο 6,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανέβει στο 4%. Η Δημοκρατική Αριστερά του κυρίου Κουβέλη είναι στο 3%. Για πρώτη φορά δηλαδή σε δική μας... δημοσκοπικά δείχνει ότι μπορεί να μπει στο επόμενο κοινοβούλιο. Πρώτη φορά σε δική μας μέτρηση αγγίζει αυτό το όριο. Τονίζω βέβαια ότι οι δημοσκοπίες δεν αποτελούν προβλέψεις και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και επίσης τα υπόλοιπα κόμματα, 2,2% για το άρμα πολιτών του κυρίου Δημαρά, 2,1% για τους οικολόγους, 2% για την Δημοκρατική Συμμαχία της κυρίας Μπακογιάννη. Υπογραμμίζω ένα πολύ ρευστό πολιτικό τοπίο που φαίνεται από το 19,1% που λέει λευκό άκυρο ή ότι δεν θα πάει να ψηφίσει και το 10,8% που λέει ότι δεν έχει αποφασίσει ή δεν μας δηλώνει, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η πρόθεση ψήφου.